την όμορφη σεμνή τελετή. Κυρία Μακρύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ, Νίκο μου, πολύ σε ευχαριστώ. Είμαι χαρούμενη που είμαστε όλοι εδώ μαζί. Έτσι αν ακριβώς. Και είναι αργά Δευτέρας, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ωραία εμπειρία σήμερα. Για να Πάντοτε. την τελειώσουμε και ωραία. Έτσι ακριβώς. Και ευχαριστώ λόγω του προγράμματος που ξέρω ότι το τελευταίο διάστημα έχεις αναλάβει πολλά πράγματα και δέχτηκες να είσαι εδώ μαζί μας. Να που σήμερα σε περίμενα εγώ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι... Συγγνώμη τώρα που σε κόβω, αλλά έχω κάποια μηνύματα ότι κάποιοι δεν ακούνε. Θα το φτιάξουμε. Α. Ή είναι λόγω του ότι δεν έχουν δώσει πρόσβαση στο μικρόφωνο τους, στα ηχεία τους, οπότε θα το φτιάξουν. Επιβεβαιώστε μου λίγο και στο Facebook, αλλά και εδώ, ότι οι περισσότεροι ακούνε. Μπράβο, σε ακούμε, λέει ο Σωτήρης. Αφού λέει ο Σωτήρης, ακούμε, όλα βαίνουν καλώς. Σε ακούμε, τέλεια. Λοιπόν, πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνω λίγο μία μίνι εισαγωγή. Πώς φτάσαμε σε αυτό εδώ το event. Καταρχάς, Αγγελική, ξέρεις ότι μετά το συνέδριό μας που κάναμε τον περασμένο Γενάρη, 20 περίπου του μήνα, 20-21 του μήνα, ο κόσμος θέλησε να μάθει πολύ περισσότερα πράγματα από σένα. Απάντησε σε δύο ερωτήσεις του κύριου Στυλιανού και από εκεί και πέρα έδωσες πάρα πολύ value, νομίζω. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Ήταν, αυτό... ήταν μια όμορφη Κυριακή. Δεν είχα χρόνο να καθίσω ολόκληρη, αλλά όσο ήμουν εκεί, ήταν έτσι ένα πολύ έντονο περιβάλλον. Τέλεια. Αισιοδοξίας και... Ναι, ακριβώς. Μας χαρακτηρίζει άλλωστε και μου δίνεις πάσα και δράσεις. Να πω σε όλους όσους είναι για πρώτη φορά εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε προσκαλέσει και κόσμο που δεν μας γνωρίζουν. Είμαστε, και είναι μια προτροπή όλο αυτό που γίνεται σήμερα, μια κοινότητα επιχειρηματιών, ανεξάρτητων επιχειρηματιών, η Plan B Community, η οποία δράση της έχει διάφορα πράγματα που αφορούν την προσωπική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Τους τελευταίους 10 μήνες έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας με μια σκανδιναβική εταιρεία, την Zinzino. Οπότε με προτροπή τα προϊόντα τα οποία παράγουν οι Νορβηγοί, είναι από την Νορβηγία. Και τη συνεργασία μας που έχουμε ξεκινήσει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη με την κυρία Μακρύ, να οργανώσουμε αυτό εδώ το event και να πληροφορήσουμε περισσότερο τον κόσμο για το πώς μπορεί να φέρει την υγεία του σε καλύτερα επίπεδα και να δημιουργήσει μια καλή ισορροπία σε αυτό που λέμε υγεία και ευεξία. Οπότε έχουμε ενώσει δυνάμεις η Plan B Community με τη Zinzino και σήμερα έχουμε καλεσμένη την Αγγελική Μακρύ. Θα μου επιτρέψεις να μιλάω στον ελληνικό? Ευχαρίστω. Έτσι, οκ. Okay, για να είμαστε και πιο άνετοι στην... Άλλωστε, εγώ το ξεκίνησα πρώτη. Εντάξει, εσύ το ξεκίνησες πρώτη. Υπάρχει μεταξύ μας αυτή η οικειότητα, αλλά δεν πάβει να είσαι η καλεσμένη του δικού μας τώρα event. Να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες για την κυρία Μακρύ, αν και θα μας πει και η ίδια κάποια πράγματα. Είναι μια εξαιρετική επιστήμονας. Προσωπικά είμαι στο χώρο του επιχειρήν από το 2011 με διάφορες δραστηριότητες στο χώρο της υγείας και της ευεξίας και γενικότερα του ίντερνετ. Και θεωρώ την κυρία Μακρύ στο τελευταίο εξάμηνο το οποίο συνεργαζόμαστε μία από τις καλύτερες κλινικές διαιτολόγους σε Ελλάδα, Ευρώπη και τίνει να γίνει και στην Ασία πλέον. Okay. Η κυρία Μακρύ είναι η founder του Ιδρύματος Diet Praxis εδώ στην Αθήνα και η επιστημονική δημιουργός της μεθόδου NMTA. Ουσιαστικά αναλύει την διατροφική και ιδιοσυγκρασιακή, πάντα κολλάω σε αυτή τη μακρόστινη λέξη, ιδιοσυγκρασιακή μεταβολική ανάλυση. Είναι πτυχιούς κλινική διαιτολόγος, έκανε το μεταπτυχιακό της στην βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας με εξειδίκευση στην μεταβολομική ανάλυση και είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής πάνω στο στρες και την παθολογία της κοίησης.
Έως το 2018 δίδασκε ολιστική και ενεργειακή διατροφή στο NHS, okay, Natural Health Science, σωστά, okay. Ναι. Και η μέθοδος ουσιαστικά NMP που έχεις δημιουργήσει είναι το πάντρεμα της Ιπποκρατικής ιατρικής και της Πυθαγόριας φιλοσοφίας. Οπότε με τη σύγχρονη μεταβολική όραμα και σκοπό έχει όχι απλά κάποιος να χάσει τα περιτά κιλά που έχει, αλλά να προάγει την σωματική, οργανική και ψυχική ισορροπία μέσα σε ένα πράγματι υγιεινό μοτίβο δραστηριοτήτων. Σωστά. Μπράβο. Τέλεια. Νίκο, τα είπες καλύτερα από μένα, οπότε εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. Ναι, νομίζεις. Okay. Νομίζεις ότι θα ξεβλέξεις τόσο εύκολα. Okay. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, να αναφερθείς πιο ουσιαστικά στις σπουδές σου, τις συνεργασίες σου και λίγα πράγματα για το χώρο σου που έχεις στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, να σας πω και εγώ λίγα πράγματα για μένα, αν και τα πες όλα. Και θα ήταν πιο ενδιαφέρον, νομίζω, να μπαίναμε στην ιστορία όλη της αυτής της συνάντησης. Οπότε θα πω λίγα, πολύ λίγα, με πολύ γρήγορα. Βρέθηκα, εγώ είμαι στον χώρο της διατροφής από το 1990 που πέρασε το Πανεπιστήμιο, όπου ήταν μια εντελώς τυχαία επιλογή, δεν το ξέρεις, αλλά και εγώ μαζί σου θα ήμουν στα σώματα ασφαλείας, okay. Ναυτικών δοκίμων και μάλιστα όπλα είχα δηλώσει, με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας τότε. Α, οκ. Okay. Δεν το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή δεν με πήραν ως γυναίκα, στα πλοία πήγα και εγώ στη διαιτολογία, που ήταν η μοναδική σχολή που είχα δηλώσει. Και τώρα, τόσα χρόνια μετά, την υπηρετώ θερμά. Παρόλο που στο τρίτο έτος εγώ ξανά δώσα πανελλήνιες για να φύγω, αλλά πια με είχε κερδίσει, νομίζω, το κομμάτι της διατροφής, οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στον τομέα του ψάχνω να βρω τι είναι καλύτερο για μένα. Όταν λοιπόν εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο, η έννοια της διατροφής στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ούτε καν η έννοια της διαιτολογίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι ξεκινήσαμε δύσκολα. Σε αυτό λοιπόν τη διαδρομή υπήρχε πάρα πολύ προσωπική έρευνα, πάρα πολύ προσωπική αναζήτηση, διότι από τα πρώτα κιόλας χρόνια αυτό το οποίο υπήρχε πολύ έντονο ήταν τι έκανε έναν άνθρωπο και έναν οργανισμό να ανταποκρίνεται κάποια στιγμή θετικά στην αλλαγή της διατροφής του και κάποια στιγμή αρνητικά. Οπότε είχα δύο επιλογές εγώ ως ειδικός επιστήμονας της διατροφής. Ή να του πω, ξέρεις, με κοροϊδεύεις και κοροϊδεύεις και τον εαυτό σου, ή να ψάξω να βρω τι είναι πίσω από αυτό, ακόμη και από το κοροϊδεύω τον εαυτό μου και τον ειδικό που πάω και τον πληρώνω κιόλας. Και κάπως έτσι και εντελώς τυχαία βρέθηκα στο περιβάλλον των... σε πολλά εισαγωγικά εναλλακτικών θεραπείων, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη εναλλακτικό, μου αρέσει καλύτερα να χρησιμοποιώ τη λέξη ενοποιημένη επιστήμη, η γνώση η οποία έρχεται από το παρελθόν και δίνει τη σκητάλη στο παρόν, που τώρα πια μαζί με τη χρήση της τεχνολογίας έχουμε στα χέρια μας, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, μια πολύ μεγάλη ικανότητα και δυνατότητα να βελτιώσουμε πολύ το ευζήν μας και την υγεία μας. Και έτσι να μπορούμε, τώρα κάνω μια παρένθεση, αλλά όταν άκουσα τον Πολ Κλέιτον το Σεπτέμβριο, είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας που μπορούμε να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής, αλλά να έχουμε κακή ποιότητα του προσδόκιμου ζωής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον ήταν ο στόχος και ο φάρος να προχωρήσω και να δω τι είναι αυτό που μπορούμε να βρούμε σε αυτή τη γνώση που έρχεται από το παρελθόν, παντρεύοντάς την με το παρόν, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να έχουμε καλύτερη ευεξία και καλύτερη ποιότητα υγείας στο ίδιο αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής. Γιατί για μένα δεν έχει σημασία μόνο το ταξίδι που θα ολοκληρώσω, αλλά και πώς θα φτάσω. Δηλαδή, αν είναι να φτάσω στο τέλος διαδρομής ρακένδυτος, τελειωμένος, και να μην μπορώ να απολαύσω
αυτά που θα βρω εκεί, όταν ολοκληρώσω το στόχο μου, για μένα δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μπορέσω να είμαι εκεί αρτιμελής και με την καλύτερη ευεξία και να μπορέσω να απολαύσω τους σκόπους αυτών που πέτυχα. Κάτι πως έτσι λοιπόν έφτασα να φτιάξω αυτό το χώρο εδώ, που υπηρετεί αυτή το ενοποιημένο κομμάτι της υγείας και της ευεξίας. Και δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο πράγμα να μπορέσει να είσαι στη μέση. Συνήθως πιάνουμε τα δύο άκρα. Έχουμε την κλασική επιστήμη και την εναλλακτική επιστήμη και έχει κηρυχτεί ένας πόλεμος. Κακός κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν θα τον κερδίσει κανείς. Άρα λοιπόν εγώ είμαι περισσότερο της μέσης οδού και του κέντρου. Και κάπως έτσι αυτό κάνει και ο χώρος που βρισκόμαστε εδώ. Με διάφορες άλλες ειδικότητες. Προσπαθεί να υποστηρίξει το κομμάτι της ευεξίας και της υγείας από μια ενοποιημένη πλευρά. Εγώ από το κομμάτι του μεταβολισμού, υπάρχουν συνάδελφοι εδώ, άλλοι τρεις, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος που κάνει το κομμάτι της μουσικοθεραπείας, ηχοθεραπείας, ακόμη πιο νευραλγικό και καινούριο, και η μάλαξη και η ενεργειακή θεραπεία στο κομμάτι όμως της εξατομίκευσης, δηλαδή πώς μέσα από το γονιδιακό προφίλ κάποιου μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανακούφιση του μυοσκελετικού και του νευρικού συστήματος. Εντάξει, Νίκο, θέλω τη βοήθειά σου, κάτι μου έβγαλε εδώ. Confirm your speaking language, τι κάνω, English λέει. No, πάντα. Cancel πάτησα. Μπράβο, οκ. Ωραία, και υπάρχει και το κομμάτι της συμβουλευτικής, υπάρχει ένας χώρος που διατηρεί σεμινάρια, τέλος πάντων, είναι ένας ανοιχτός χώρος, ευπρόσδεκτος για οτιδήποτε, μέχρι για γυρίσματα ταινιών, μας προτάθηκε τώρα τελευταία. Οπότε, οποιοσδήποτε έχει διάθεση να έρθει να το δει, είναι πρόσδεκτος. Προσωπικά, εντυπωσιάστηκα την πρώτη φορά που ήρθα με όλο αυτό τον εξοπλισμό και όλη αυτή την θετική διάθεση που έχετε. Μου άρεσε και γι' αυτό έχω ξεκινήσει κιόλας να με κουράρεις και έχουμε δει ήδη τα πρώτα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, Νίκο. Κοίτα, επειδή οι άνθρωποι περνάνε αρκετό χρόνο εδώ μέσα, πάντα είχα στο μυαλό μου να νιώθουν περισσότερο σαν σπίριτους και λίγο. Το έχετε καταφέρει. Το έχετε καταφέρει. 100%. Τώρα, μου έδωσες πάσα να ρωτήσω τι σημαίνει για σένα καλή υγεία και ευεξία με αυτά που είπες για το ταξίδι που έχουμε. Κοίτα, θέλω να σου πω ένα βιωματικό δικό μου που ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια, γιατί εγώ βρέθηκα τυχαία στο χώρο των ενοποιημένων θεραπείων. Ξεκίνησε το 2004 μέσα από ένα προσωπικό βίωμα με τον πατέρα μου, ο οποίος είχε αρρωστήσει πάρα πολύ σοβαρά τότε. Δηλαδή, οι γιατροί μας δίνανε μια εβδομάδα ζωή. Εγώ μόλις είχα γυρίσει από την Αμερική. Και εντελώς τυχαία τώρα, μια διαδικασία έφερε την άλλη. Ο πατέρας μου μπήκε σε μια παράλληλη θεραπεία με ένα θεραπευτικό μανιτάρι, το οποίο του στη ζωή. Δηλαδή, ο πατέρας μου έζησε 17 χρόνια μετά, έχοντας μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν έκανε ποτέ χημειοθεραπείες. Δεν μπορούσε, όχι γιατί αποφάσισε εγώ να μην κάνει, γιατί ήταν αδύνατο να κάνει τότε, επειδή ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πήρε λοιπόν αυτό το θεραπευτικό μανιτάρι, ισορρόπησε και από εκεί και μετά η ζωή του ήταν φυσιολογικότητα. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν αγρότης, συνέχεια να πήγε στα κτήματά του, να κάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες, να κάνει τις καθημερινές του ατασταλίες. Έζησε λοιπόν μέχρι τα 79 του χρόνια, από εκεί πέθανε, πριν από 2 χρόνια περίπου. Με πολύ καλή υγεία. Και όταν δεν είχε την καλή υγεία, δηλαδή τους τελευταίους 6 μήνες της ζωής του, τότε ο ίδιος αποφάσισε ότι δεν θέλω την καλή υγεία. Έτσι, γιατί όλοι μας έχουμε. Όμως μέχρι τότε είχε καλή υγεία, παρόλο που δεν ήταν υγιής. Για μένα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το κομμάτι ήταν η ευεξία. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν της ευεξίας. Δεν ήμουν εγώ αυτή που το κατάφερα, αλλά ήταν αυτό το πάντρεμα των δύο και η μέση οδός που τον βοήθησε να έχει καλή ευεξία και να υποστηρίξει την υγεία του παρόλο που δεν ήταν καλή. Για μένα λοιπόν αυτό είναι το στίχημα. Και όταν γνωριστήκαμε, νομίζω στο είπα και στο ξαναλέω και το είπα και στο συνέδριο, ήσουν ένας στους ανθρώπους που με έπεισες ότι θα μπορούσα να έχω ένα εργαλείο που θα μπορούσα να βοηθήσω στη διατήρηση της υγείας, όποια και να είναι αυτή,
Δηλαδή, ακόμη και όταν η υγεία δεν είναι καλή, να υπάρχει καλή ευεξία. Ώστε ακόμη και η κακή υγεία να γίνεται καλή. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο αυτό ή... Έχοντας καλή ευεξία, ναι, προφανώς, προφανώς, προφανώς. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για το εργαλείο αυτό. Ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό το εργαλείο που πλέον κρατάς στα χέρια σου από το Σεπτέμβριο, αλλά επέτρεψέ μου λίγο να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο και το ακούμε όλο ένα και περισσότερο, για την αύξηση των χρόνιων παθήσεων και των αυτοάνωσων. Αυτοάνωσες ασθένειες, χρόνιες παθήσεις. Μπορείς να μας δώσεις κάποια δεδομένα, αν έχεις, ή κάποιες βασικές κύριες αιτίες αυτών των ασθενειών. Αν μου ζητάς να σου δώσω αριθμούς, όχι, δεν τους έχω. Okay. Οπότε με πιάνεις λίγο διάβαση. Δεν τα πω και καλά με τους αριθμούς, με τα στατιστικά. Γι' αυτό είσαι εμένα. Μπορώ όμως να σου πω ότι είναι μια αυξανόμενη κατάσταση, δηλαδή πια η μάστιγα των περίεργων αυτοάνωσων, κυρίως των νευρολογικών αυτοάνωσων και των παθήσεων του κεντρικού νευρικού, είναι πάρα πολύ αυξανόμενη. Δηλαδή, ο καρκίνος σε λίγο θα φαίνεται μια ιάσιμη κατάσταση σε σχέση με αυτά τα οποία βιώνουν οι άνθρωποι καθημερινά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί τους στερούν την καλή ευεξία τους. Και αυτό σημαίνει όχι καλή ποιότητα ζωής. Ξαφνικά εγκλωβίζονται μέσα σε μια καθημερινότητα φαρμακευτικής αγωγής, ιατρικής παρακολούθησης, χωρίς να μπορούν, ακόμη και αν ακολουθούν τα πρωτόκολλα τα θεραπευτικά, να έχουν καλή ευεξία. Και αυτό είναι κάτι που μόλις ξεκίνησε. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη, κατά τη γνώμη μου. Αυτή η ιστορία της χρόνιας φλεγμονής και του χρόνιου φλεγμονώδες στρες, που ακόμη στη χώρα μας δεν έχει φτάσει. Δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει μια άρνηση της επιστημονικής κοινότητας να πιάσει αυτό το κομμάτι. Ακόμη δηλαδή και στα χρόνια της πανδημίας υπήρχαν εδώ πέρα ομάδες ειδικών και στα δημόσια νοσοκομεία και ιδρύματα, τα οποία ασχολιόταν με το... και ασχολούνται ακόμα δηλαδή με το θέμα της χρόνιας φλεγμονής, που ένα κομμάτι του κορονοϊού υπήρχε, αυτό δημιουργούσε και αυτό δημιουργεί ακόμα. Δηλαδή, ο κορονοϊός είναι ιός του κεντρικού νευρικού συστήματος και εδώ ξαφνικά εμείς δεν κοφεύουμε. Αυτή λοιπόν η ιστορία της χρόνιας φλεγμονής και του χρόνιου φλεγμονώδου στρες είναι ένα μεγάλο θέμα, γίνεται μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη και παγκόσμια και είναι αυτό που κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία της έξαρσης των αυτοάνωσων και κυρίως της ταλαιπωρίας του κεντρικού νευρικού. Ένα στατιστικό, αν μπορώ να συμπληρώσω, που το έχω κρατήσει, είναι ότι τα τελευταία... Χαίρομαι πάρα πολύ. Είδες που κάνουμε καλό δίδυμο. Μπράβο, έτσι. Είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια ο διαβήτης τύπου 2, ο διαβήτης που τον κληρονομούμε από το lifestyle, έχει αυξηθεί κατά 300%. Πίσω λοιπόν είναι η Νόμι, χρόνια... 30 χρόνια κατά 800%. Πίσω λοιπόν από αυτό είναι το χρόνιο φλεγμονώδες στρες. Τέλεια. Οπότε η χρόνια φλεγμονή. Μου δίνεις πάσα και χαίρομαι που έχει μια ροή η κουβέντα μας. Είπες φλεγμονή. Εγώ μέχρι να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε εδώ με τη Ζινζίνο, είχα ακούσει ότι υπάρχει φλεγμονή στο αναπνευστικό, υπάρχει φλεγμονή στα οστά και στις κλειδώσεις, αλλά δεν είχα εμβαθύνει στο, και οι περισσότεροι θεωρώ, τι σημαίνει φλεγμονή, δηλαδή τι είναι οι φλεγμονές και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό που προανέφερες. Κοίταξε να δεις, η φλεγμονή είναι μια φυσιολογική κατάσταση, έτσι τη χρειαζόμαστε. Το μηχανισμό που έχει ο οργανισμός μας για να παράγει τη φλεγμονή, το χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω αν μπορώ να μοιραστώ μια εικόνα. Φυσικά, κάνοντας share screen. Κάτσε τώρα να δούμε πώς θα το κάνω αυτό. Share screen. Ωραία, έκανα share screen. Α, μου βγάζει ένα μήνυμα που λέει host disabled participant screen sharing. Τώρα σου έχω επιτρέψει να... Α. Για ξανακάνω. Ωραία, πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπετε όλοι? Ακόμη μία μαύρη οθόνη. Τέλεια.
Κάτι για την ανθεκτικότητα βλέπουμε, ομοιόσταση. Ναι, Αλλά... λοιπόν, αυτό το σχηματάκι το μπλε που βλέπετε είναι τα μιτοχόνδρια. Τα μιτοχόνδρια, λοιπόν, είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής απεριόρισης ενέργειας. Είναι τα εσωτερικά εργοστάσια που έχουμε όλοι μας που παράγουν την ενέργειά μας. Αυτό και βλέπετε δίπλα μια μπαταρία. Αυτό, λοιπόν, που συμβαίνει όταν δεν βρισκόμαστε σε ισορροπία, ή όσοι έχετε ακούσει τη λέξη ομοιόσταση, αυτό, λοιπόν, που συμβαίνει είναι ότι ξαφνικά τα μιτοχόνδρια μας αρχίζουν να μην λειτουργούν σωστά. Αρχίζουν να προσπαθούν να μας υποστηρίξουν σε αυτή τη συνεχιζόμενη απέτηση ενέργειας. Και τότε, λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, οι μηχανισμοί που έχουν αυτά τα μιτοχόνδρια, που έχουν αυτά τα εσωτερικά εργοστάσια, αρχίζουν να αποσυντονίζονται. Σε χρόνια, λοιπόν, κατάσταση, ο οργανισμός χάνει την εσωτερική του ισορροπία. Τα μιτοχόνδρια χάνουν αυτή την ικανότητά τους να ισορροπούν υπό όποιες συνθήκες τους ζητάμε εμείς, γιατί είμαστε κυρίως σε μια κατάσταση συνεχόμενης μάχης. Και τι κάνει? Παθαίνουν μια διαδικασία που λέγεται υπερφόρτωση. Γιατί βρισκόμαστε συνεχώς σε μια διαφορετική στάση από αυτή της κανονικής μας ισορροπίας, με την οποία έχουμε γεννηθεί. Και έτσι, λοιπόν, αυτή η καινούρια στάση απαιτεί συνεχώς κατανάλωση ενέργειας και παθαίνουμε υπερφόρτωση. Και όταν, λοιπόν, παθαίνουμε υπερφόρτωση, συνήθως εξαντλούμαστε. Και τι σημαίνει αυτό? Τη βλέπετε την εικόνα? Άλλαξε, λοιπόν, η εικόνα. Ναι. Ωραία. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ότι η φυσιολογική απάντηση στο στρες είναι, βλέπουμε ένα κίνδυνο, ας πούμε, η ζεύρα βλέπει το λιοντάρι. Λέει, πω από βοήθεια, φεύγω. Ο εγκέφαλός της παράγει τη χημεία του στρες. Φεύγει, λοιπόν, η ζεύρα. Αλλά όταν περνάει το ερέθισμα, σταματά. Και λέει, wow. Εμείς δεν λέμε wow. Γιατί έρχεται το ερέθισμα. Δημιουργείται το στρες. Ναι. Φεύγουμε. Αλλά έρχονται καινούργοι, μοντέρνοι παράγοντες στρες, που θα μπορούσαν να είναι όλοι αυτοί. Okay. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι στο ενδιάμεσο είναι τα επινεφρίδια μας και τα μιτοχόνδρια μας και εμείς, έχουμε χιλιάδες και άλλους τόσους. Γιατί αυτή η διαφάνεια είναι και πριν από κάποια χρόνια. Τώρα μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλους. Μπορούμε να προσθέσουμε πάρα πολλά. Το COVID. Άρα, λοιπόν, καθημερινά, εδώ που γράφει ότι οι μοντέρνοι παράγοντες στρες δεν μας αφήνουν ποτέ να πει ο εγκέφαλός μας το wow της ζεύρας. Είμαστε σε μια διαδικασία που λέμε συνεχώς yikes, που λέμε συνεχώς όχ, όχ. Και αυτό το όχ δεν μας οδηγεί στην ανακούφιση. Κάπως έτσι χάνουμε την υγεία μας. Κάπως έτσι υπάρχει ένα συνεχόμενο συναγερμός και εμείς δεν πάμε ποτέ στην ανάκαμψη. Πάμε από την αντίσταση στην εξάντληση. Okay. Και όταν είμαστε στην εξάντληση, δηλαδή τα μιτοχόνδρια μας είναι άδεια, αλλά δεν έχουμε ανθεκτικότητα, η μπαταρία μας είναι άδεια, εδώ εμφανίζεται συνήθως ένα πρόβλημα υγείας. Και επειδή λείπει η ευεξία να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα υγείας, συνήθως δεν πάμε καλά και στα πρωτόκολλα, τα θεραπευτικά. Ενώ μας δίνουν οι γιατροί ένα πρωτόκολλο θεραπευτικό... Οτιδήποτε. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε και αντενδείξεις αυτό. Γιατί δεν έχουμε ενέργεια να διαχειριστούμε την αποθεραπεία. Και ο οργανισμός τι κάνει? Νιώθει ασφαλής σε αυτή την εντολή που του δίνουμε εμείς. Εμείς τι του δίνουμε? Του λέμε φτιάξε φλεγμονή γιατί έτσι επιζείς. Γιατί αυτό είναι η μάχη. Είναι ο μηχανισμός που φτιάχνει φλεγμονή. Και ενώ στην αρχή το έκανε για να επιβιώσουμε, η ζεύρα που πήγε να φύγει, από ένα σημείο και μετά όμως δεν είναι πραγματικός. Και τότε έχουμε το άγχος. Το άγχος είναι μια λέξη που, αν την αναλύσουμε, σημαίνει αναζήτηση συνεχώς και ανησυχία αν έχω ενέργεια. Αυτό είναι το άγχος. Το στρες δεν είναι κακό. Γιατί με το στρες επιβιώνουμε. Στρες είναι και η αναπνοή που αναπνέουμε. Το οξυγόνο που παίρνουμε στρες είναι για τον οργανισμό. Αν αυτό όμως συνεχώς φέρνει μια αναζήτηση στον οργανισμό μας, αν έχουμε ενέργεια να αναπνέουμε, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην εξάντληση και δεν θα έχουμε ενέργεια να ανακάμψουμε. Άρα, λοιπόν, εκεί χρειαζόμαστε εργαλεία. Γιατί αυτή η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα ποιοι είμαστε εμείς? Έλατε. Ποιοι εξαρτάται, είμαστε εμείς? Εξαρτάται αν θα δεις το ποτήρι μισοάδι, μισογεμάτο. Εγώ πάντως προτιμώ να είμαι κάπου μέσα και των δυο. Μπράβο, εγώ θέλω να είμαι και τα δύο.
Και να την κάνω όταν στρεσάρουμε, αλλά και να επιτεθώ όταν. Ακριβώς. Αυτός λοιπόν ο ελιγμός, γιατί για ελιγμό μιλάμε εδώ, έχει να κάνει με το πώς από την εξάντληση μπορούμε να πηγαίνουμε στην ισορροπία και όταν έχουμε πάλι το κόκκινο φωτάκι να ξαναπηγαίνουμε στη μάχη. Και εδώ η δικιά μας συνάντηση, εμένα μου έδωσε ένα τέτοιο εργαλείο. Οπότε καταλαβαίνεις. Πες το, ποιο είναι αυτό το εργαλείο. Δεν κρατιέσαι. Πες μου, ποιο είναι αυτό το εργαλείο, τι κάνει, τι δείχνει. Πες τα μας όλα. Προς το παρόν είναι το τεστ. Γιατί το τεστ σου δείχνει ποιος από τους δυο είσαι και σε ποια κατάσταση είσαι. Δηλαδή σου δείχνει αν είσαι στο συναγερμό, αν είσαι στην αντίσταση, αν μπορείς να ανακάμψεις ή αν είσαι στην εξάντληση. Μετρά δηλαδή τα επίπεδα αυτής της χρόνιας φλεγμονής που υπάρχει στο σώμα. Και επειδή μιλάμε για τη φλεγμονή που υπάρχει και δημιουργείται από το κύτταρο, ναι βέβαια, αυτά τα ωραία τεστάκι. Αυτό καλύτερο εδώ. Καλύτερο που τόσο, γιατί τα δικά μου τελειώσανε και τα περιμένω, ναι. Αυτό. Αν έχεις τελειώσει με το PowerPoint, ναι. Κάνεις stop sharing για να έχουμε έτσι. Μπράβο, τέλεια. Οπότε αυτό, γι' αυτό εδώ το τεστ μας. Γι' αυτό. Λες έτσι, okay. Και γιατί το θεώρησες εργαλείο για τη δουλειά σου? Δηλαδή, όταν σε γνώρισα και μιλήσαμε για το τεστ, ήσουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Σε σημείο που λέω, α, καλά, εντάξει, πολύ παραπάνω στον ενθουσιασμό από όσο πρέπει. Δεν ναι, αλλά όπως είδες, έγινε πραγματικότητα. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Αλλά δώσε μας έτσι κάποια, πάλι δεδομένα εγώ θέλω. Αυτό... Τι αυτό μετράει, που... τι... γιατί γίνεται αυτό εργαλείο που εγώ... ναι, συγγνώμη που σε διάκοψα. Βιάστηκα. Αυτό που εγώ είχα και έχω πρόβλημα ακόμη στη δουλειά είναι να πείσω τους ανθρώπους που με επισκέπτονται για αυτό που υπάρχει πίσω από την κουρτίνα. Γιατί εδώ, σε τούτον το χώρο της δικιάς μας κλινικής, ασχολούμαστε με το τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα. Και αν λοιπόν η κουρτίνα είναι το σύμπτωμα, εμείς ψάχνουμε να βρούμε λίγο την αιτία και μετά να βρούμε και το δρόμο που οδηγεί στο σύμπτωμα, ώστε να συνθέσουμε τη θεραπεία. Mm-hmm. Και όχι να συνθέσουμε, να δώσουμε τη θεραπεία και μετά να αρχίσουμε να συνθέτουμε την όλη ιστορία. Εδώ λοιπόν χρειάζομαι εργαλεία να πεις στον άλλον γιατί εγώ λέω αυτά και δεν είναι στη δικιά μου φαντασία. Αυτό λοιπόν κάνει αυτό το τεστ. Φέρνει στην πραγματικότητα ότι δεν είναι φαντασία αυτά που τους λέω, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι αυτό η χρόνια φλεγμονή που μετρά αυτό το τεστ. Μετρά αυτούς τους παράγοντες, αυτούς τους μεταβολίτες που το 2006 εγώ κάνοντας το μεταπτυχιακό μου ήταν πάρα πολύ δύσκολα, θέλω να σας πω τα πράγματα, εσύ το ξέρεις, το έχω πει. Κόστιζαν πάρα πολύ ακριβά όλα αυτά τα τεστ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα φτιάξουμε. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο κόπο και τώρα ήρθε ξαφνικά κάτι πάρα πολύ εύκολο και οικονομικά, και πάρα πολύ οικονομικά μπορώ να πω. Ναι. Okay. Με είδες τόσο ενθουσιασμένη όλα αυτά, το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή που το έλεγες. Εγώ το έχω καταλάβει και μου έχεις πει και κόστος πόσο χρειαζόταν και χρόνος. Όχι, χρειάζεται ακόμα. Το κόστος είναι επίσης τόσο υψηλό. Θα μου πεις... τρόπους που έκανες παλιά. Ναι, όχι και τώρα. Αν κάποιος θέλει να πάει να κάνει ένα τεστ μεταβολομικό, δηλαδή να αναλύσει τους κάποιους μεταβολίτες, θα πληρώσει πάνω από 500 ευρώ. Θα μου πεις, εμείς όμως εδώ αναλύουμε μόνο 4. Ναι, το σημαντικό πράγμα θεωρώ που έφτιαξε αυτή η ομάδα των Νορβηγών, ήταν και πολύ έξυπνο. Άρα λοιπόν κάποιοι είχαν την διορατικότητα και την αντιληπτικότητα να κάνουν αυτούς τους συνδυασμούς που χρειαζόταν για να φτάσουν στο στατιστικό αυτό αποτέλεσμα που τους που έχουμε στα χέρια μας. Που τους επέτρεψε να φτιάξουν αυτό το προϊόν κατά τη γνώμη μου, είναι να συνδυάσουν αυτούς τους μεταβολίτες οι οποίοι μετρούν ακριβώς αυτή τη λειτουργία της κυταρικής μεμβράνης. Δηλαδή, αλήθεια ήταν genius αυτό το πράγμα που φτιάξαν. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Οπότε, αφού το μετρήσουμε... Κατά τη γνώμη μου, έτσι, μην το γενικεύσω. Καλά, ναι, προφανώς. Τώρα εδώ είμαστε, κάνουμε μια συζήτηση, θα πούμε κάποιες γνώμες. Μπορεί κάποιος να βρεθεί να το αμφισβητήσει αυτό, αλλά
Πώς να αμφισβητήσεις 1,5 εκατομμύριο τεστ. Είναι ωραίο πράγμα να έχεις αμφισβητήσεις, γιατί μέσα από το διάλογο βγαίνουν πράγματα σωστά, σωστά. προς Άλλος, βελτίωση. αμφισβητώντας κάτι, εξελίσσεσαι και προοδεύεις, προφανώς. Οπότε, αφού έχουμε το τεστ στα χέρια μας, μετά υπάρχει τρόπος να συνθέσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχει κάποιο άλλο εργαλείο που ήρθε και... Κοίταξε, τώρα με προκαλείς να μπω λίγο και στο δικό μου το περιβάλλον της δουλειάς, γιατί δεν μπορώ να μην το κάνω τώρα εδώ. Επειδή εγώ όταν εξετάζω έναν οργανισμό με βάση το ιδιοσυγκρασιακό του προφίλ, έχω ήδη μία εικόνα του τι βρίσκεται πίσω από την κουρτίνα. Έχοντας τώρα και το τεστ στα χέρια μου, μπορώ να του εξηγήσω ακριβώς πού θα εκδηλωθεί αυτό που είναι πίσω από την κουρτίνα. Είτε αυτό λέγεται φλεγμονή στο μυϊκό ιστό, είτε αυτό λέγεται πρόβλημα πέψης στο σηκώτου και προφανώς ένα διαβήτη, είτε λέγεται ινσουλινοαντίσταση, είτε λέγεται διαταραχή στο μικροβίωμα, είτε λέγεται ένα θέμα με το θυροειδή του, είτε λέγεται ακόμη και πιο σοβαρά πράγματα τα οποία μπορεί να βρίσκονται πίσω από την κουρτίνα και έχοντας αυτό το αποτέλεσμα που στην ουσία δηλώνει πόσο, θυμηθείτε την εικόνα που ήμασταν στα τρία επίπεδα, πόσο κοντά είναι στην εξάντληση ή πόσο κοντά είναι στο να μπορεί να κάνει αποκατάσταση. Έχοντας λοιπόν αυτό το εργαλείο στο χέρι μου, εγώ μπορώ να κατευθύνω και να συνθέσω τη θεραπεία του, τη διατροφική αρχικά, βλέποντας ποιες τροφές μπορεί να πέψει αυτή την περίοδο. Επίσης το τεστ είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουν συμπεριλάβει και το διατροφικό κομμάτι, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή έχουν βάλει το κομμάτι των τροφών που ενισχύουν αυτούς τους μεταβολίτες που προκαλούν φλεγμονή, χωρίς να σημαίνει ότι αυτές οι τροφές είναι που ανέβασαν τη φλεγμονή, έτσι. Είναι εσωτερικές διαδικασίες, δεν μπερδέψουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας άνθρωπος μπορεί να τρώει αυτές τις τροφές, γι' αυτό έχει αυτή την εσωτερική φλεγμονή. Συνήθως αυτά συμβαίνουν γιατί έχει αρχίσει ήδη αυτή η διαδικασία λόγω του χρόνιου στρες να διαφοροποιούνται οι μηχανισμοί, ο εγκέφαλος να δίνει εντολή να παράγεται αυτή η εσωτερική φλεγμονή και τις περισσότερες φορές ακόμη και κάποια αιμονή που έχουμε με κάποιες διατροφικές συνήθειες για να καταναλώνουμε κάποια συγκεκριμένη τρόφιμα, από πίσω μπορεί να κρύβεται αυτός ο μηχανισμός. Όταν λοιπόν έρχονται τα αποτελέσματα του τεστ και έχω εγώ μια εικόνα και έχει και ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου και που καλούμε να τον υποστηρίξω την εικόνα του πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η εσωτερική του μπαταρία, τότε είναι πολύ πιο εύκολο και για μένα να του φτιάξω τη σύνθεση και τη διατροφική, αλλά και των συμπληρωμάτων και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, είτε είναι κάποια δραστηριότητα, είτε είναι κάποια επίσκεψη σε κάποιον άλλο συνάδελφο, είτε είναι οποιαδήποτε συνέργεια, προκειμένου να καταφέρουμε να τον υποστηρίξουμε και να φτάσει εκεί που ο οργανισμός του πια δεν θα λέει να παράγει, φτιάξει φλεγμονή για να επιβιώνεις, αλλά φτιάξει αναζωογονητικούς παράγοντες για να έχει ευεξία προκειμένου να επιβιώνεις. Άρα να ζεις και μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία της υγείας και όχι την εμπειρία της κακής υγείας για να ζω, αρκεί να ζω. Πολύ σωστά. Όσο έλεγες πριν το τι βρίσκεις μέσα από και τα μηχανήματα που έχεις, ξέρεις, έσκασε σε μένα στο μυαλό μου ότι εκεί που ήμασταν μου λες έχεις πρόβλημα στο δόντι και τελικά είχα πρόβλημα στο δόντι. Έχεις κάποιο πρόβλημα στο ισχύο. Τι πλάκα που είναι αυτό. Και λέω τι κάνει μαγικά. Πραγματικά ήταν φανταστική η εμπειρία της ανάλυσης βλέποντας και το τεστ μου και βλέποντας και με τα εργαλεία και τις μεθόδους που έχεις. Να δεις τελικά τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα του Νίκου. Και θυμίσου λίγο τι σου είπα, σε διακόπτω, ότι αν δεν έπαιρνες την αγωγή και αν δεν έκανες όλα αυτά, πώς θα ήταν τα πράγματα. Πολύ πολύ πιο δύσκολα. Όσο εύκολα λοιπόν, ακριβώς επειδή είχες η μπαταρία σου ήταν εξαντλημένη, όταν πήρες το κατάλληλο υλικό, ανάκαμψες πάρα πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Πριν περάσω σε αυτά τα υλικά και πούμε κάποια πράγματα, να μας πεις εσύ κάποια πράγματα για το πρωτόκολλο και πώς το χρησιμοποιείς, τη ζυμζίνο, αναφέρθηκε στο μεταβολικό σύνδρομο, okay. Και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Μπορείς έτσι να μας πεις με απλά λόγια για τους περισσότερους ανθρώπους να κατανοήσουν τι είναι αυτό το μεταβολικό σύνδρομο που πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων... Κοίταξε να δεις τώρα, το μεταβολικό σύνδρομο όσον αφορά την επιστημονικότητά του δεν υφίσταται πια, έχει καταρριφθεί σαν όρος. Γιατί ποτέ δεν υπήρχε. Δηλαδή ένα μεταβολικό σύνδρομο είναι αυτή η χρόνια φλεγμονή.
που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε ανάλογα με την προδιάθεση του καθενός, είτε είναι γονιδιακή είτε είναι κυταρική. Όμως, αυτή η χρόνια φλεγμονή που συμβαίνει σε μεταβολικό επίπεδο, γι' αυτό και το λέγαμε μεταβολικό σύνδρομο, συγγνώμη, μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα όταν εκδηλωθεί. Σε κάποιους οργανισμούς οι οποίοι είναι λιγότερο ανθεκτικοί και έτσι εξαντλούνται πιο γρήγορα, αλλά χωρίς να έχουν εξαντλήσει ολόκληρα τα αποθέματα και έτσι δίνουν πιο σύντομα συμπτώματα αυτής της φλεγμονής, τότε σε αυτούς θα μπορούσε να τους έρθει ένας διαβήτης τύπου 2 και κάνοντας το κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο και τις κατάλληλες συνέργειες να βγουν από το διαβήτη και να κάνουν αποκατάσταση και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Okay. Υπάρχουν οργανισμοί όμως οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες αντοχές και, και μεγαλύτερα αποθέματα της εσωτερικής σου μπαταρίας, δηλαδή έχουν πιο δυνατά μυτοχόνδρια. Αυτοί λοιπόν όταν εξαντληθούν θα έχουν αδειάσει τα πάντα. Και τα αποθέματα. Είναι συνήθως αυτοί οι οργανισμοί που είναι Ferrari και δεν ξέρω και τι. Lamborghini. Lamborghini, ναι, okay. Ναι. Τρέχουν και ξαφνικά δεν πάνε ούτε στα cockpit, ούτε στο συνεργείο, δεν παίρνουν ούτε κατάλληλα καύσιμα και ξαφνικά παίρνουν και τα εντελώς χάλια καύσιμα. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν θα πέσουν κάτω αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανασυνθέσει τον οργανισμό. Αυτό λοιπόν που έχω δει εγώ, και δεν ξέρω αν είναι η ώρα να το πούμε τώρα, τέλος πάντων, τώρα μου ήρθε να το πω. Προφανώς. Είναι ότι χρησιμοποιώντας, καταρχήν να διαχωρίσω δύο πράγματα τώρα. Είναι άλλο το τεστ και είναι άλλο το κάνω χρήση του πρωτοκόλλου ή οποιοδήποτε πρωτοκόλλου. Έτσι λοιπόν, εμένα σαν ειδικό, τα ερωτηματικά ήταν πολλά από το τι δίνω, πώς το δίνω, πού το δίνω, κυρίως όταν υπάρχουν και αντενδείξεις σε κάποιους οργανισμούς γονιδιακά ότι δεν μπορούν να μεταβολήσουν το ωμέγα 3. Και θυμάστε, ήταν μια ερώτηση που την είχα κάνει από τις αρχές. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί που γονιδιακά δεν μπορούν να πέψουν το ωμέγα 3. Ακόμη και σε αυτούς, όταν δόθηκαν τα δειλά-δειλά, γιατί εγώ τα χρησιμοποίησα δειλά-δειλά, πρώτον τα πήρα εγώ και οι δικοί μου άνθρωποι. Είμαστε οι πρώτοι, εγώ και ο γιος μου. Και μάλιστα ο γιος μου, επειδή είχε και πολύ υψηλό ποσοστό. Ανισορροπίας εννοείς που έδειξε το τεστ. Ναι, ναι, πολύ. Okay. Και σε μένα δεν ήταν χαμηλό, παρόλο που έπαιρνα ωμέγα 3 τα τελευταία 2 χρόνια. Τελευταία 2 χρόνια και πόσο ήταν, συγγνώμη? 34. Έπαιρνε ωμέγα 3 τα τελευταία 2 χρόνια και ήσουν 37:1. Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα έπαιρνα και πολύ. Έπαιρνα από τα καλά ωμέγα 3. Δεν έπαιρνα. Όλα είναι καλά. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια εταιρεία η οποία ήταν πιστοποιημένη. Εμείς λοιπόν οι δυο ήμασταν οι πρώτοι που τα πήραμε. Τα δικά μου τα αποτελέσματα ήρθαν, το είπα και στο συνέδριο λίγο πριν τις γιορτές, τα βιοχημικά τουλάχιστον, με πολύ καλούς δείκτες, αλλά και τα οργανικά, δηλαδή άρχισε να αλλάζει και το δικό μου το οργανικό μεταβολικό περιβάλλον. Και του γιου μου επίσης. Αυτό δε που ήταν ο τρίτος που τα δοκίμασε, ήταν μια φίλη ασθενής με χρόνιο πρόβλημα αυτοάνοσου και χρόνια προβλήματα υπερινσουλινεμίας, χρόνια δηλαδή, δεν την έπιανε τίποτα, που είχαν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αυτό είχε μετακυλούσε τέλος πάντων σε προβλήματα διαχείρισης βάρους, χωρίς να είναι παχύσαρκη. Είναι πάρα πολύ, θα έλεγα αντίθετο ότι είναι ανορεξική, αλλά δεν μπορούσαμε να σταθεροποιήσουμε το βάρος και το σωματότυπό της σε ένα επίπεδο και να μην χρειάζεται να προσέχει τη διατροφή. Βάζοντάς την λοιπόν σε αυτό το πρωτόκολλο πολύ δειλά, γιατί έβγαζε και πολλές αντενδείξεις ότι της έδινα, το δικό της το τεστ, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Αν θυμάμαι την περίπτωση, νομίζω ότι ήταν πάνω από 50. Δεν θυμάμαι, Νίκο, δεν θυμάμαι τώρα. Και δεν χρειάζεται να πω τώρα και διακόψω. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Νομίζω ότι ήταν 50 με 60. Τώρα, είπαμε ότι θα κάνουμε τον επανέλεγχο το Πάσχα, γιατί ήθελα να περάσει το εξάμηνο, να το σταθεροποιήσουμε, γιατί πέρασε και ένα κορονοϊό στο ενδιάμεσο. Αυτή λοιπόν η περίπτωση που μου έδωσε πολύ μεγάλα
συν για να πατήσουμε περισσότερη βεβαιότητα, ναι, και να λέω εντάξει, δεν θα. Και ήρθε και πολύ νωρίς, ευτυχώς μετά τον πρώτο μήνα, δηλαδή περίπου γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη, ελέγξαμε την υπερινσουλινεμία της. Οι δείκτες για το αυτοάνωσο που ήταν θέμα, ένα αυτοάνωσο του αίματος με τη φλεγμονή να είναι στα λευκά ημοσφαίρια, έφτιαξε πάρα πολύ. Έφτιαξε η χρόνια δυσκολιότητα. Χρόνια δυσκολιότητα. Δηλαδή, όταν λέω δυσκολιότητα, χρόνια. Δεν αυτό παραμένει ακόμη και τώρα. Συγγνώμη. Και το άλλο που έφτιαξε είναι ότι ξαφνικά διαχειριστήκαμε το βάρος. Δηλαδή, αυτό που έβλεπα σιγά-σιγά σε μένα, το είδα και σε εκείνη. Και μια καλύτερη σταθερότητα και ευεξία στην καθημερινότητα. Πολύ σημαντικό. Για κάποιον που έχει και χρόνια δυσκολιότητα. Άρα, ναι. Μιλάμε για το πρωτόκολλο για να αναφέρω. Η συγκεκριμένη πήρε όλο το πρωτόκολλο. Πήρε το Xenobiotic, το Extend και το Omega 3. Το Balance Oil. Μπράβο. Τα τρία βασικά προϊόντα που ναι. Οι Νορβηγοί έχουν βάλει στο πρωτόκολλο υγείας. Τέλεια. Πες μου. Το επόμενο περιστατικό που ήρθε ταυτόχρονα με αυτό και αναγκάστηκες, αυτή αναγκάστηκε να τη βάλω, είπα, το παίρνω εγώ επάνω μου, ό,τι θέλει ας γίνει, κακό, και κακό να γίνει, είναι ήδη πολύ κακό. Ήταν μια πολύ φίλη, η οποία νόσησε πολύ σοβαρά, με δύο καρκίνους, ένα στο παχύ, από εκεί ξεκίνησε και δεν, επειδή δεν ασχολήθηκε, έκανε μετάσταση στο σηκώτη, οπότε εκεί άρχισαν να χτυπάνε τα καμπανάκια, γιατί... Έτσι λοιπόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αρχικό καρκίνο στο παχύέντερο που είχε ξεφύγει και ένα μεταστατικό σηκώτη που είχε ξεφύγει, που δεν γινόταν χειρουργείο εκεί έτσι όπως ήταν και που έπρεπε να αντέξει και τις χημειοθεραπείες με άσχημη ευεξία, πολύ άσχημη ευεξία. Παρόλο που εγώ την που κάναμε που, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είμαστε μαζί πάνω από 12 χρόνια. Όμως επειδή όταν κολλάει στο μυαλό, το μυαλό μας και δεν θέλουμε να κάνουμε τις κλασικές εξετάσεις, που η σύγχρονη επιστήμη τις έχει πια και έχουμε κολλήσει το όχι, εγώ δεν πάω στους γιατρούς, να αυτά συμβαίνουν. Γι' αυτό εγώ επιμένω για τη μέση εδώ. Μπράβο, για το πάντρεμα. Βεβαίως. Προς Θεού, τώρα δεν ζούμε στις σπηλιές, ζούμε σε ένα σύγχρονο τρόπο ζωής που έχουν σύγχρονα εργαλεία. Τέλος πάντων, όταν όμως έφτασε εκεί, ήταν μια καυτή πατάτα που χρειαζόταν βοήθεια για να αντέξει τις χημειοθεραπείες, γιατί δεν θα τις άντεχε. Ξεκίνησε λοιπόν το πρωτόκολλο με το λάδι, με το ζίνο τζιν με την κουρκουμίνη, okay. Και τα προβιωτικά, το ζίνο μπαϊότι, τα προβιωτικά, ναι. Το εξτέν και οτιδήποτε άλλο δεν μπορούσε να το πάρει, γιατί δεν ήθελε να φορτώσει άλλο το σηκώτη. Επίσης να σας πω ότι ήταν και σε μια χρόνια οστεοπόρωση. Δηλαδή τώρα οστεοπόρωση η οποία έχει κάνει κύφωση, οστεοπόρωση που έκανε πρόλια που δεν μπορούσαμε να τη σταθεροποιήσουμε. Λοιπόν, τα αποτελέσματα που ήρθαν και αυτά λίγο πριν τα Χριστούγεννα ήταν ότι, ότι είχε πιάσει η θεραπεία της οστεοπόρωσης. Για πρώτη φορά η οστεοπόρωση είχε μετατραπεί σε οστεοπαινία. Εν μέσω χημειοθεραπείας είχαμε μείωση, έπιασε η χημειοθεραπεία και στα δύο, μειώθηκαν όγκοι στο σηκώτη, μειώθηκε το τέτοιο του, έφυγε από τους λεμφαδένες που ήταν τριγύρω από την περιοχή του παχαίου σεντέρου, στους μεσεντέριους, έφυγε και αυτό έκανε αυτομάτως την κατάσταση χειρουργήσιμη. Δεν είχε καμία επιπλοκή της χημειοθεραπείας, δηλαδή δεν πέσα μαλλιά, δεν έχασε πολύ βάρος, δεν έχασε μυϊκό ιστό. Είχε μια ευεξία σε όλο αυτό και έτσι μπήκε χειρουργείο. Και ευελπιστώ να διαχειριστούμε και το χειρουργείο, παρόλο που η ίδια είναι τώρα λίγο περνάει δύσκολα, είναι λίγο αρνητική να παίρνει τα συμπληρώματα. Ορίστε. Την έχουν βοηθήσει, την υποστηρίξανε για να μπορέσει. Ναι, να... αλλά τι είπαμε, ότι όταν ο εγκέφαλος έχει μάθει να βιώνει τη φλεγμονή σαν υγεία, θέλει λίγο χρόνο. Σωστά. Θέλω να πω όμως ότι αυτό το περιστατικό για μένα ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο. Τι σημαίνει, γιατί είχε και πολύ μεγάλο, η συγκεκριμένη είχε 74 προς 1.
Wow. Έτσι, πολύ μεγάλο ποσοστό. 20. Τι σημαίνει αποκατάσταση σε έναν άνθρωπο με τόσο μεγάλη φλεγμονή, πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο. Δηλαδή ήταν και για μένα ένα πείραμα εδώ, πολύ ζώρικο, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Εδώ δεν είχα. Έχει φτάσει στα άκρα και από το, και έτσι το έδωσα. Δηλαδή ίσως και σε άλλη περίπτωση, αν δεν ήταν και... Δηλαδή μετά τον πατέρα μου, αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό που εγώ θεωρώ σαν ειδικός επιστήμονας της υγείας, ίσως και να ξεπέρασα λίγο τα δικά μου όρια. Okay. Παρόλα αυτά όλα πήγαν καλά, ευτυχώς. Τέλεια. Μένει ότι είχα καλά πράγματα στα χέρια μου. Ξέρεις τι χρειάζεται τώρα η κοπέλα αυτή για να μπορέσει να δεχτεί την αλλαγή. Ένα συνέδριο της Plan B Community, να την φέρει τον Ιούνιο. Γιατί εκεί διδάσκουμε και επιμορφώνουμε τους ανθρώπους πώς να δέχονται καλύτερα Κοίταξε να την δεις, αλλαγή τον στη ζωή τους. Σεπτέμβρη, την έβαλα τον Οκτώβρη, την έβαλα μέσα εκεί που θα πας κι εσύ σε ένα μήνα, με το ζόρι. Τέλεια, οκ. Okay. Την πήγα δεμένη, αλήθεια. Στα σίδερα, λοιπόν. Ναι. Νομίζω στο επόμενο συνέδριο μπορεί να θα είναι πιο εύκολα και θα περάσει καλύτερα. Ναι, εννοείται, εννοείται. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα σίδερα. Σε έρθει πρώτα στα, Ναι. στα χαλαρά, στα χούα και στην Ναι. διασκέδαση. Και εμείς περνάμε υποσυνείδητα το μήνυμα της αλλαγής, οπότε να την έχουμε κοντά μας. Τέλεια. Άρα είπαμε για το πρωτόκολλο. Να αναφερθώ λίγο, να αναφερθείς μάλλον εσύ, εγώ θα ήθελα να αναφερθείς, στο κομμάτι των φυτικών ινών και πόσο σημαντικές είναι για το μικροβίωμα. Που ξέρεις πολύ καλά τι ετοιμάζει η εταιρεία για το κομμάτι του μικροβιώματος και θα είναι τρομερή Επίσης, πολύ επανάσταση. χαρούμενη είμαι. Μπράβο. Αλλά ας το κρατήσουμε κρυφό ακόμη. Πες μας λίγο έτσι για τις φυτικές ίνες και το μικροβίωμα. Κοίταξε να δεις. Οι φυτικές ίνες, πάλι κατά τη γνώμη μου, έτσι είναι, και αυτή είναι εντελώς προσωπική, από αυτό που εγώ έχω βιώσει και από αυτό που εγώ έχω καταλήξει με τη δικιά μου έρευνα και στο πανεπιστήμιο και στην καθημερινότητα, δεν είναι αυτές που ισορροπούν το μικροβίωμα. Είναι αυτές που ισορροπούν την νευροενδοκρινική λειτουργία του μικροβιώματος. Γιατί και το μικροβίωμα είναι το γονιδίωμα του συνόλου των μικροοργανισμών. Δηλαδή είναι σαν το δικό μας το γονιδίωμα. Απλά σε αυτούς το λέμε μικροβίωμα. Άρα λοιπόν το μικροβίωμα δεν είναι οι οργανισμοί. Δεν είναι η χλωρίδα μας. Είναι το DNA της χλωρίδας μας. Okay. Γι' αυτό έκανα wow με το τεστ. Όταν, δίνοντας λοιπόν τα πρεβιωτικά, ισορροπούμε αυτό τον νευροενδοκρινικό άξονα και στην ουσία κάνουμε το μικροβίωμα να λειτουργεί με διαφορετικούς μηχανισμούς. Που εκεί, ξέρω εγώ, έναν πληθυσμό θα τον ανέβαζε γιατί θα νιώθε ασφαλής να το κάνει αυτό. Μα ξαφνικά δεν τον ανεβάζει και έτσι έρχεται ξανά μια εσωτερική αρμονία πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Και επειδή το έντερο πια όλοι το αποδέχονται, ότι είναι ένας δεύτερος εγκέφαλος, και υπάρχει μια περιοχή στο έντερο που έχει την πιο χαμηλή τιμή που χάνει, το πιο όξινο περιβάλλον. Και αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι που κρατά σε όλη τη ισορροπία όλη τη δικιά μας εσωτερική αρμονία και ομοιόσταση. Αν αυτό διαφοροποιηθεί και αρχίζουμε να κάνουμε μια διαδικασία που λέγεται διαραίων έντερο, τα πάντα γίνονται πολύ δύσκολα. Γιατί αρχίζουν οι μηχανισμοί μέσα από αυτό το διαραίων έντερο να μετακινούνται, να κάνουν το γνωστό translocation και να πηγαίνουν όπου θέλουν. Να κάνουν και να έχουμε μετά επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, είτε είναι στο ουρογενετικό, είτε είναι στο νότερο αναπνευστικό. Okay. Ξέρεις γιατί λέω, και εδώ πέρα να μην μπορούμε να ησυχάσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα το πρεβιωτικό και έτσι όπως το έχουν στήσει, όχι τόσο γιατί αποτελεί τροφή και θέλουμε τις φυτικές ίνες, είναι ok και αυτό, αλλά για μένα, θα μην πεις από την κουρτίνα, είναι γιατί αυτές οι βίτα γλυκάνες που έχει εκεί μέσα λειτουργούν αντιοξειδωτικά σε αυτό το μηχανισμό του μικροβιώματος, γι' αυτό. Ακριβώς. Ελπίζω τώρα να μην μπέρδεψα την ομάδα. Όχι, νομίζω το είπες όσο πιο απλά γίνεται για να τα καταλάβει ένας μέσος νους. Δεν είναι μόνο φυτικές ίνες, είναι διοξειδωτικές φυτικές ίνες, αν μπορούσα να βάλω. Δεν υπάρχει σαν όρος, αλλά... Σωστά, σωστά, σωστά. Οι βίτα γλυκάνες διαφοροποιούν αυτό το κομμάτι που αναφέρθηκες. Έχεις κάποιες άλλες έτσι περιπτώσεις ανθρώπων που θα ήθελες να μοιραστείς, που είδες έτσι βελτίωση μέσα από τη συνεργασία σου με την εταιρεία και το πρωτόκολλο?
Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Αν θες μπορείς να εξηγήσεις και τη δικιά μου περίπτωση. Είπες πριν ότι... Τη δικιά σου περίπτωση θα την αφήσω να την πεις εσύ και εγώ απλά θα... Να εξηγήσεις επιστημονικά από την άποψη ότι ήρθα εφόσον ήδη χρησιμοποιούσα περίπου 10 μήνες και Ναι. αν ερχόμουν χωρίς τα προϊόντα, σε τι κατάσταση θα με έβρισκες και τι θα μπορούσε Το μέσω είπα, κάποιου ότι κοίταξε θα να δεις, μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί και ένα καρκίνο. το είπα και πριν ότι η δικιά σου η ανάκαμψη που ήταν πάρα πολύ γρήγορη, ποια ήταν η δικιά σου ανάκαμψη, αυτό που είχες λοιπόν και ήρθε σε μένα είναι ότι είχες μια χρόνια κατάσταση αλλεργικής ρινίτιδας στα παραρρινικά και στους μετοπιαίους. Και εγώ σου εξήγησα ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται η ιδιοσυγκρασία σου, η οποία όταν ανεβάζει τα επίπεδα του στρες και υπάρχει αυτή η χρόνια φλεγμονή που το έδειξε και το τεστ σου, τι κάνεις, ανεβάζεις κάποιους ανοσοποιητικούς παράγοντες που παράγουν περισσότερη βλένη σε πλενογόνους και ορογόνους και ορογόνες περιοχές και στην ουσία κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Άρα από πίσω βρισκόταν ούτως ή άλλως και σε σένα αυτή η μεταβολική διαδικασία που τη λέμε υπερινσουλιναιμία. Και σου είπα ότι αν δεν έπαιρνε αυτά τα προϊόντα, τα πράγματα για σένα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα λοιπόν θεωρώ ότι θα έχει γρήγορη ανάκαμψη. Πώς θα φανεί αυτό, μειώνοντας το λίπος που συσσόρευες γύρω από την περιοχή της κοιλιάς, γιατί αυτή ήταν η ινσουλινό αντίσταση σε σένα, και αυτό αυτομάτως θα βελτίωνε και την αλλεργική σου ρινίτιδα. Πράγμα και έγινε, έτσι δεν έγινε. Σωστά, ακριβώς. Είχαμε μια απώλεια με το δόντι, γιατί κάπως έπρεπε να αποφορτιστεί όλο αυτό. Λυπητικός. Όλα έγιναν την Ήσουν σε κατάλληλη στιγμή. ετοιμότητα. Όλα έγιναν την κατάλληλη στιγμή. Και Τέλος μάλιστα. πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ έκανα μια μικρή παρέμβαση στο να ολοκληρώσω το σύμπτωμα με την αιτία, να βάλω σε λίγο πιο ορθή πορεία την ίδια αγωγή. Σωστά. Και μάλιστα μέσα σε τώρα περίπου 2 μήνες έχουν χαθεί ήδη 6 με 8 πόντους γύρω από την Ναι, κοιλιά. ούτε Είναι... δύο. Κοίτα, όταν άρχισε να βλέπει τα πρώτα συμπτώματα, δεν ήταν ούτε 2 μήνες, γιατί Ναι, σκέφτηκε ότι ναι. ήταν γιορτές. Καλά, προφανώς. Προφανώς. Τις πρώτες 10-15 Κοίτα όμως, μέρες. και σε σένα, όταν πήγε να κάνει την αποκατάσταση, θυμίσου ότι δεν ήταν εύκολο. Τι πόνο έβγαλε και τι αντίσταση έφερε ο οργανισμό μέχρι να περάσει. Θέλω να δείξω λίγο μία διαφάνεια για να καταλάβετε λίγο και Τα να βγάζεις δείτε. αυτά. Μην τα βγάζεις παρά έξω, γιατί όλοι νιώθουν και ξέρουν ότι είμαι άτρωτος. Και ότι δεν Α, πονάω. Μη για, λες κοίτα, στον κόσμο ότι πονάω. για να είσαι σήμερα έτσι όπως είσαι εδώ, άτρωτος είσαι. Μην τους λες ότι... Αλλά ακόμη και οι άτρωτοι έχουν τροτά σημεία και καλό είναι να τα ξέρουν. Έτσι κάποια στιγμή πρέπει να πονέσεις για να περάσεις μέσα από την... Ναι, τώρα 2 λεπτά και να κάνω share screen. Είναι η τελευταία που θα δείξω και δεν θα σας κουράσω, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το δείτε αυτό. Α, η αγαπημένη μου, η... Ναι. Εδώ λοιπόν, στην δεξιά, στην κόκκινη περιοχή, είναι η εξάντληση. Είναι εκεί που έχουμε καταρρεύσει. Έτσι, είναι εκεί που δεν έχουμε άλλη ενέργεια. Και τι κάνουμε λοιπόν, παίρνουμε αγωγή, παίρνουμε φάρμακα, παίρνουμε διάφορα πράγματα, ανεβαίνουμε την ανηφόρα, ανεβαίνουμε. Στην ουσία, φτάνουμε εδώ που λέει perception change, που είναι η αλλαγή αντίληψης, που κάποια στιγμή στη ζωή μας, επειδή εκτεθήκαμε σε παράγοντες στρες πολλούς, και ο εγκέφαλός μας θεώρησε ότι τώρα πρέπει να κάνει συνέχεια yikes, πρέπει συνεχώς να παράγει αυτή τη φλεγμονή προκειμένου να επιβιώνει. Και επιβιώνει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένα στάδιο υπερδραστηριότητας. Επιβιώνει μια χαρά. Και πού πάει? Στην εξάντληση. Επιβιώνει με εξάντληση. Αυτό είναι αυτό που έλεγε ο Πολ Κλέιτον, ότι έχουμε καλό προσδόκιμο ζωής, αλλά με κακή υγεία. Αυτό. Εδώ. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, αν θες και στατιστικά, βρίσκεται το 95% του πληθυσμού και ίσως να λέω και λίγο, μαζί και εμένα. Ανάμεσα στο perception change και στο damage στο χέρι. Ντάμαντ. Ναι. Okay. Εμείς τι θέλουμε λοιπόν, να φτάσουμε εδώ, που στην ουσία ο οργανισμός είχε βιώσει την αλλαγή, και να τον πείσουμε ότι είναι ασφαλής να πάει στην πράσινη περιοχή. Είναι ασφαλής να έχει γεμάτη μπαταρία, τα μυτοχόντρια του να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα και αυτός να βιώνει την καθημερινότητά του με υγεία, άσχετα αν δεν έχει υγεία. Λέω για παράδειγμα, έχει κάποιος αναπτύξει ένα αυτοάνοσο σοβαρό. Οκ, okay, και δεν γίνεται να μην το αναπτύξει. Το έκανε. Γιατί βρέθηκε εδώ, γιατί έπρεπε να περάσει δύσκολα και γιατί ο οργανισμός του θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τον κρατήσει η ζωή και τον κράτησε. Ωραία, πέρασε αυτό.
παρελθόν. Τώρα τι κάνουμε, τώρα πάμε εδώ και μαζί με αυτό περνάμε στο πράσινο κομμάτι της υγείας, όποια και να είναι αυτή, για να την υποστηρίξουμε και να έχει ευεξία. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μένα αυτό που εξήγησα, δηλαδή κυρίως με τα δύο περιστατικά του αυτοάνωσου στο αίμα και στο καρκίνο, ότι συνεχίζουν οι άνθρωποι να είναι άρρωστοι, με την κλασική έννοια. Ναι. Αλλά συνεχίζουν να ζουν όλο αυτό με υγεία και να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Σταματώ να κάνω share, περιμένετε. Τέλεια. Πριν κάνω την τελευταία ερώτηση για το φινάλε, θέλεις να μοιραστείς κάτι άλλο, κάποια άλλη περίπτωση, γιατί έχεις αρκετές περιπτώσεις από όσο γνωρίζω. Έχεις κάνει νομίζω πάνω από 60-70 τεστ. Ναι, τώρα τα μέτρησα, πλησιάζουν τα 100. Πλησιάζουν τα 100, okay. Βέβαια, να πω κάτι. Δεν κάνω σε όλους τους ανθρώπους τεστ, γιατί είναι και ένα κόστος αυτό. Υπάρχουν πολλοί που αποφασίσαμε να μην κάνουν το πρώτο τεστ. Okay. Να πάρουν τα προϊόντα και να το ελέγξουμε περίπου στους 4 με 6 μήνες ανάλογα με την πρόοδό τους. Τώρα έχει σταματήσει και το μυαλό μου. Άμα με ρωτήσεις θα σου πω, δεν θυμάμαι. Να σου πω τώρα. Γιατί πάνω κάτω οι περιπτώσεις που έχω είναι τέτοιου είδους. Κάποιων παχύσαρκων, κάποιων διαβητικών που έχουν δει πρόοδο. Κοίτα να δεις, οι περισσότεροι, επειδή είναι ρυθμισμένοι, δεν μπορώ να σου πω ότι εμφανίστηκαν άνθρωποι να σταματούν να παίρνουν το χάπι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που, ας πούμε, μειώσαμε το χάπι της πίεσης. Συγγνώμη, υπάρχουν οργανισμοί δηλαδή που κόψαν το χάπι της πίεσης. Υπάρχουν οργανισμοί που μειώσαν την κορτιζόνη. Okay. Που την παίρναν σε καθημερινή βάση γιατί είχαν πρόβλημα με αρθρίτιδα. Άρα θα βελτιώσει θέματα αρθρίτιδας, θα βελτιώσει θέματα πίεση. Μα βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πώς βέβαια. Okay. Υπήρχαν άνθρωποι που αντικαταστήσαμε, κάτσε τώρα να θυμηθώ, μείωσαν το χρόνιο πόνο σε ινομιαλγίες. Okay. Μειώσαν δηλαδή τα αντιφλεγμονώδη. Αυτά τέλεια. Τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Τέλεια, τέλεια. Όλα αυτά τώρα με... όσον αφορά τη διαχείριση του βάρους, δεν το συζητώ. Θα αρχίσουν να έρχονται σιγά σιγά και τα αποτελέσματα τώρα από την Αυστραλία, που εκεί πέρα δουλεύουμε καθαρά με βάρος. Γιατί εγώ εδώ πέρα δεν είναι πάντα καθαρό το βάρος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν θα έρθει εδώ μόνο για το βάρος, θα έρθει και για διάφορα άλλα πράγματα. Και έτσι πολλές φορές το βάρος μπαίνει σε δεύτερη κατηγορία. Okay. Στην Αυστραλία έχεις θέματα κυρίως παχυσαρκίας. Ναι, κυρίως παχυσαρκίας, διαχείρισης βάρους, και έρχεται σε δεύτερη μοίρα η χρόνια φλεγμονή σε άλλα επίπεδα, γιατί το διαχειρίζονται στην κλινική εκεί. Οκ. Okay. Ωραία. Τέλεια. Οπότε θέλω για κλείσιμο να μας δώσεις 3 tips δικά σου, από τη δικιά σου έτσι, οπτική γωνία σαν ειδικός και σαν άνθρωπος που ζει σε αυτό το ταξίδι της ζωής, για να ζήσουμε μια πιο ποιοτική ζωή περισσότερο. 3 θέλω. Ποιοτική. Ποιοτική και περισσότερο. Λοιπόν, πρόσεξε. Τώρα αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό, έτσι, αλλά ταυτόχρονα είναι και αντικειμενικό, γιατί η δικιά μου υποκειμενικότητα γίνεται αντικειμενικότητα για πάρα πολλούς ανθρώπους που με εμπιστεύονται. Ένας από τους οποίους και εσύ. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η επιλογή ενός αντικειμενικού τρόπου για να ελέγξεις την καθημερινότητά σου είναι πολύ σημαντική. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που δημιουργείται όταν βρισκόμαστε κάτω από καταστάσεις στρες, όποιες και να είναι αυτές, χάνουμε την αντικειμενικότητά μας και την ιδιωτερότητά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή, είτε να το πάρουμε είτε να μας το δώσει κάποιος άλλος. Λέω λοιπόν ότι αυτή εδώ η εταιρεία, την οποία εγώ τη γνώρισα μέσα από σένα, και μπορεί να μην έχει
υποκαταστήσει και αντικαταστήσει όλες τις υπόλοιπες συνεργασίες, με έτσι, γιατί δεν έχει τα πάντα σε πανάκι, αλλά έχει μία αρμονία που μπορεί να σου δώσει τα εξής τρία πράγματα. Να σου δώσει ασφάλεια, γιατί έχει πάντα τον έλεγχο του τι κάνω, πώς το κάνω και πόσο το κάνω με το τεστ. Mm-hmm. Να σου δώσει ένα καλό προϊόν, γιατί το να προστατεύεις τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6 μέσα σε ελαιόλαδο είναι σημαντική ιστορία, πολύ. Και επίσης κρατάς και την αναλογία όλων των ωμέγα 3, ωμέγα 6 και ωμέγα 9 σε ισορροπία. Άρα όποια παρενέργεια, και είναι και αυτός ο λόγος που μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που γονιδιακά έχουν μία διαφοροποίηση στο να πέψουν τα ωμέγα 3. Mm-hmm. Πολύ καλό αυτό. Άρα λοιπόν αυτό επιδρά απόλυτα και στο ψυχοσυναισθηματικό, που για μένα είναι σημαντικό να υπάρχει μια εμπειρία αναζωογόνησης και χαράς. Άρα λοιπόν πάρτε ωμέγα 3 και ωμέγα 6 και ωμέγα 9 μέσα σε ελαιόλαδο. Άρα αυτό είναι το ένα tip. Το αυτό δεύτερο είναι ένα tip. Να τεσταριζόμαστε. Από το ζω... δεύτερο tip είναι ότι καλό θα είναι τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, αν είναι δυνατό, να κάνουμε το τεστ και να μετράμε την αναλογία. Γιατί μπορεί να νιώθουμε αρκετές φορές ότι είμαστε σε δραστήρια και σε υπερδραστηριότητα πολλές φορές, αλλά είδατε πολλές φορές πίσω από την υπερδραστηριότητα κρύβεται η χρόνια φλεγμονή. Και χρόνια φλεγμονή δεν συνάδει με χαρά, ουσιαστική και αντικειμενική χαρά, έτσι, και αναζωογόνηση. Άρα, επειδή για μένα η ευεξία είναι το δεύτερο tip, μετά την αναζωογόνηση, για να μπορέσουμε να την έχουμε, θα πρέπει να ελέγχουμε αν πραγματικά αυτή η υπερδραστηριότητα που νιώθουμε και η ενέργεια της καθημερινότητας είναι ουσιαστική και αντικειμενική ή από πίσω κρύβεται η χρόνια φλεγμονή. Το τεστ λοιπόν μας δίνει αυτό το την πληροφορία. Αν μπορούμε λοιπόν, αν όχι δύο, τουλάχιστον μία θα πρέπει οπωσδήποτε, γιατί αυτοί οι οποίοι ήδη καταναλώνουν τα προϊόντα νομίζω ότι έχουν μια ασφάλεια να το κάνουν και μία φορά το χρόνο. Τώρα το τρίτο tip. Εσύ τι κάνεις την Το καθημερινή. Τρίτο tip λοιπόν είναι να απολαμβάνουμε το τώρα. Για μίλα μας γι' αυτό. Πώς να μιλήσεις γι' αυτό. Δεν Δύσκολο ξέρω. πράγμα. Οι περισσότεροι είμαστε ή στο τι έπαθα πριν ή στο τι θα κάνω αύριο. Το τώρα, γιατί όταν έρχονται τα αποτελέσματα, εκείνη τη στιγμή πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Ή δεσμεύομαι στην απόφαση και κάνω κάτι το οποίο έχει ένα κόστος, αλλά όλα έχουν κόστη. Θα πρέπει να βάλω μια προτεραιότητα στο κόστος. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια λοιπόν, να ζούμε το τώρα, να παίρνουμε την απόφαση ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Και όχι με αυτά που υποθετικά θα έχουμε, με αυτά που είχαμε. Να μην ζούμε στο παρελθόν και στο μέλλον. Να είμαστε ζούμε στο τώρα. Τώρα. Όχι να ζούμε, να δρούμε στο τώρα. Να δρούμε στο τώρα. Και μία άσκηση, αν μπορώ να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, ναι, για να μπορείς να έρθεις στο τώρα σου, είναι η άσκηση με την αναπνοή. Α, βέβαια. Okay. Το Ινστιτούτο το Heart, του Heart Math, τουλάχιστον που εγώ αυτή η καρδιακή αναπνοή και η καρδιακή συνοχή έχει κάνει μεγάλη ιστορία. Και τώρα να αποκαλύψω και κάτι που δεν θα πω. Όχι σε για όλους μένα. μας. Γιατί και σε μένα αποκάλυψε τον ονοτόμαθα. Τέλεια. Okay. Όταν έρχεται ένας ασθενής, πνευματικός ασθενής, και τον βάζω να κάνει την αναπνοή. Mm-hmm. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, από πού εγώ εντωμεταξύ νόμιζα ότι αυτή η αναπνοή, όχι νόμιζα, και νομίζω και πιστεύω, γιατί έτσι είναι, υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές ενός έργου αυτού που έχει κάνει αυτό το Ινστιτούτο πάνω από 20 χρόνια. Με δημοσιεύσεις στο PubMed, τέλος πάντων. Με μια επιστημονικότητα. Και μου λέει, αυτή είναι η αναπνοή που κάνουν οι μοναχοί στο Άγιο Όρος. Σοκ. Τι λες, λέω. Βεβαίως, μου λέει. Ισόχρον. Και τι κάνουμε. Ανεβαίνουν πάνω, παίρνουν εκπνοή από τη μύτη, κατεβαίνουν κάτω, κάνουν εκπνοή από τη μύτη. Καλά, λέω. Και μάλιστα, λέει, έχουν και ένα μάντρα που λένε. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέει σώμα. Τώρα δεν κάνουμε μάθημα κατηχητικό, αλλά ωραία. Πολύ ωραία. Είναι βάσει σε βιβλίο αυτό. Αλήθεια, όταν μου μίλησες για την αναπνοή, είχα διαβάσει χρόνια πριν
αυτήν ακριβώς την έκφραση, ότι στη μισή εισπνέουν και στην άλλη μισή εκπνέουν. Φοβερό. Ωραία. Ευχαριστώ που το επιβεβαιώνεις. Υπάρχει λοιπόν και μια άλλη ιστορία πίσω από αυτό. Η άλλη ιστορία είναι ότι όλα αυτά ήρθαν στην, εδώ κάποια στιγμή τον 18ο αιώνα. Μέχρι τότε η αναπνοή γινόταν αλλιώς στα μοναστήρια και στο μοναχισμό. Κατά τα συγγράμματα λοιπόν λέγεται, εγώ μεταφέρω πληροφορία, ότι όλο αυτό ήρθε από το δρόμο του μεταξιού, που δεν φέραν μόνο τις μεταξιοσκόλικες, αλλά φέραν και αυτή την αναπνοή με το μάντρα. Okay. Οπότε, Εγώ πραγματικά... λέω ότι η ιστορία μπορεί να είναι η ίδια, μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι να το είχαν πάρει από κάπου αλλού, μπορεί ο Ιπποκράτης και ο Πυθαγόρας όλα αυτά που δίδασκαν και βρήκαν να τα είχαν πάρει και αυτοί από κάπου αλλού, αλλά τα εφάρμοσαν στην εποχή τους. Άρα λοιπόν, για μένα τα τρία πράγματα είναι να ζούμε στο τώρα με την πληροφορία που ο καθένας φέρει και στα γονίδια του και στα κύτταρά του και χρησιμοποιώντας εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να ζούμε το τώρα. Ούτε το μετά, ούτε το πριν. Και εγώ θεωρώ ότι αυτά τα εργαλεία που δίνει τώρα που δίνει η Ζενζίνο είναι σημαντικά πράγματα, απλά και όχι με μεγάλο κόστος διαχείρισης, κατά τη δικιά μου γνώμη, που βοηθούν πολύ να συνειδητοποιήσει ο εγκέφαλός μας ποιο είναι το τώρα του. Και το τώρα του δεν είναι η φλεγμονή που τον κρατάει στη ζωή, αλλά κάποιοι μηχανισμοί αναζωογόνησης που πρέπει να αρχίσει να τους ξαναμαθαίνει. Με συγκίνησε πάρα πολύ όταν μου είπες, έκανες επίκληση στο συνέστημα και δεν θέλει πολύ για να με ενεργοποιήσει κάποιος κάνοντας μία επίκληση στο συνέστημα, ότι Νίκο, μέσα στην ημέρα σου, τα κύτταρά σου χρειάζονται να τους κάνεις ένα δώρο. Είσαι υπερδραστήριος, είσαι αποτελεσματικός, τα έχεις καταφέρει και τα καταφέρνεις, αλλά κάποια δευτερόλεπτα, κάποια λεπτά, κάνε δώρο στα κύτταρά σου πλούσιο οξυγόνο. Οπότε, ακριβώς. Οπότε εκεί, για να δώσω το καλύτερο στα παιδιά μου, στους συνεργάτες μου, σε σένα, σε όλο τον κόσμο, πρέπει πρώτα να δώσω στον εαυτό μου αυτό που του αξίζει, να του δώσω το οξυγόνο που χρειάζονται τα κύτταρα. Και ήταν, δηλαδή, θα έλεγα ότι ήταν το tip που με χάκαρες. Όπως είδε, δεν λειτουργήσε. Έχω δει απίστευτη αλλαγή. Δεν λειτουργήσα ανιδιωτελώς, λειτουργήσα ιδιωτελώς. Γιατί είπα ότι άμα δεν υποστηρίξει εσένα, πώς θα υποστηρίξει εμάς. Ακριβώς, ακριβώς. Εσένα σκέφτηκες. Το ήξερα. Το ήξερα. Ωραία. Νομίζω ότι στα σχόλια είδα ότι θέλουμε να σας ακούμε, δεν έχουμε κουραστεί. Ήδη είναι σχεδόν πάνω από 300 άνθρωποι συνδεδεμένοι σε διάφορα μέρη. Πολύ χαίρομαι που πήγε τόσο καλά. 90, 300 εδώ και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία έτσι, συζήτηση. Πέρασε πολύ ωραία. Επειδή όμως με εκμεταλλεύτηκες και λειτουργήσες ιδιωτελώς για σένα, θα σε ξαναεκμεταλλευτώ εγώ ως εξής. Λοιπόν, ορίστε. Όσοι έχετε καλεστεί, από όποιους έχετε καλεστεί, γράψτε ερωτήσεις και μεταφέρετε τες στους ανθρώπους που σας κάλεσαν, έτσι ώστε να έρθουν οι ερωτήσεις σε εμάς και να κάνουμε την επόμενη φορά που θα δεσμεύσουμε λίγο από το χρόνο σου, να κάνουμε ένα πολύ Q&A. Ωραία. Οπότε θα έχω εγώ Με πολύ χαρά. 20 ερωτήσεις συγκεκριμένες από τους πολύ, ανθρώπους. Δέχομαι από τώρα. Τέλεια, τέλεια. Αυτό Πολύ είναι καλά. Καλύτερο challenge. Δεν θα μπορούσε να κάνεις να μιλάω μόνο εγώ. Και διαφορετικά, οπότε μεταφέρετε τις ερωτήσεις να μαζευτούν. Αν ήμασταν σε ένα συνέδριο θα είχαμε ένα κουτάκι να τις βάζετε μέσα, αλλά τώρα μέσα από τα social να έρθουν στον κύριο Κουτρί, να έρθουν σε μένα, να έρθουν στους ηγέτες της ομάδας και να μπορέσουμε να ξαναδεσμεύσουμε τον χρόνο της Αγγελικής. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, να είστε καλά όλοι. Όλους σας που ήσασταν εδώ συντονισμένοι, νομίζω ότι πήραμε αρκετή αξία από την κουβέντα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είμαστε όλοι με αναζωογονημένη ενέργεια. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ωραία. Σας χαιρετώ. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα καλό και από βράδυ. μένα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους. Τσάου, 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 τσάου. Τσάου, τσάου.